Τη δόγμασή τη της ευσεβίας, υπεστήριξα στην εκκλησία, ο Μαρτίνε ιεράρχα Θεός Φε, τον γαρ Χριστόν τες φύσες εσύν, ομολογήσα την πλάνην κατ' εις χεινάς. Πατερ Όσιε, Χριστόν τον Θεό νικέτευε, Δωρήσαστε θε, ειν' το μεγά ελέος. 13 Απριλίου Μαρτίνου Πάπα Ρώμης Μαξίμου, Κιντιλιανού και Δάδα, Ελευθερίου του Πέρσου, Θεοδοσίου, Ζωήλου του Ρωμαίου, των Μαρτύρων. Ο Άγιος Μαρτίνος, Πάπας Ρώμης. Γεννήθηκε στην κεντρική Ιταλία, στο τόδι της Ομβρικής. Έγινε Πάπας, δηλαδή Επίσκοπος της Ρώμης, την εποχή που την Εκκλησία ταλαιπωρούσε η αίρεση των μονοθελητών. Δυστυχώς τότε το ιερατείο της Κωνσταντινούπολης είχε πέσει στα δίχτυα αυτής της θανατηφόρας αίρεσης, διότι ο Πατριάρχης Παύλος ο Δεύτερος ήταν υπέρμαχος του μονοθελητισμού μαζί με τον αυτοκράτορα Κόνστα τον Δεύτερο. Ο Άγιος Πάπας Μαρτίνος, υπέρμαχος της Ορθοδοξίας, προσπάθησε με επιστολή του, αλλά και με ειδικού απεσταλμένους κληρικούς, να επαναφέρει τον Πατριάρχη Παύλο στο Ορθόδοξο δόγμα. Μάταια όμως. Ο Πατριάρχης, επηρεαζόμενος από τον Αυτοκράτορα, επέμενε στον μονοθελητισμό και εξόρισε τους απεσταλμένους του Αγίου Μαρτίνου σε διάφορα νησιά. Μάλιστα, ο Κόνστας ο Δεύτερος έστειλε και συνέλαβαν με δόλο και τον ίδιο τον Μαρτίνο και αφού τον οδήγησαν εχμάλωτο στην Κωνσταντινούπολη, κατόπιν τον εξόρισαν στην Χερσόνα. Εκεί εκοιμήθη στις 16 Σεπτεμβρίου του 655, αφού επίμανε το πιμνιό του επί έξι έτη. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι το τέλος της επίγειας ζωής του τον βρήκε αγωνιζόμενο στις επάλξεις της Ορθοδοξίας, ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας του Χριστού. Δίδασκε το πιμνιό του ορθά χωρίς πλάνη, τον λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου. Η μνήμη του από ορισμένου συναξαριστές επαναλαμβάνεται και στις 16 και στις 20 Σεπτεμβρίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Θεοδοσίας της Βασιλίσης και γεροντίου του υπηρέτου αυτής. Η Θεοδοσία ήταν κόρη του βασιλέως Αδριανού. 117-138 μετά Χριστόν. Και επειδή δεν ήθελε να έλθει εις γάμου κοινωνίαν όπως ήθελαν οι γονείς της, εγκατέλειψε το παλάτι μαζί με τον υπηρέτη της Γερόντιο και έφυγε από την πόλη μεταμφιεσμένη σε Ζητιάνα. Μετέβη στην Ιερουσαλήμ, προσκύνησε τους Αγίους Τόπους και περιηγήθηκε σε όλα τα εκεί μοναστήρια όπου γνώρισε όλες τις αρετές των οσίων κατόπιν κλείστηκε σε ένα κελί και έκανε αυστηρή άσκηση με αγρυπνίες, νηστείες και προσευχή. Τον δε υπηρέτη τη τον έβαλε σε μοναστήρι όπου έγινε μοναχός και αφού έφτασε σε μεγάλα ύψη αρετής και αγιότητος απεβίωσε ειρηνικά. Η δε Αγία αφού και αυτή έφτασε σε μεγάλα ύψη αρετής και αγιότητος απέκτησε προορατικό χάρισμα και προείδε το τέλος της. Έτσι κάλεσε τον εκεί επίσκοπο, κοινώνησε των αχράτων μυστηρίων και παρέδωσε το πνεύμα της ειρηνικά στον Θεό. Το μήνυμα της ημέρας Η ανθρώπινη φύση είναι τέτοια, ώστε όταν αμαρτάνει και δεν αναχαιτίζεται, αλλά αφήνεται ασίδωτη, τότε προχωρεί ακόμη περισσότερο στη διάπραξη του κακού και φτάνει στο τέλος στον κρεμό της απολίας. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου